Φίλες και φίλοι του «Γιατί όχι», γεια σας. Είμαι η Έλενα Μουρατίδου. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει μαζί έτσι, για διάφορα θέματα στην όμορφη εκπομπή της Δέσποινας. Και για σήμερα σκεφτήκαμε να σας προσφέρουμε έναν μικρό, πολύ εύκολο διαλογισμό που είναι πολύ θεραπευτικός όμως για αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες που περνάμε όλοι. Θα ήθελα να βρείτε μία στάση άνετη για το σώμα σας και να θυμάστε ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές η νοητική ηρεμία και η σωματική και ψυχική υγεία μας πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να παραμείνει σε απόλυτη ησυχία, έστω και για λίγα λεπτά μέσα στην ημέρα μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λίγα πρώτα λεπτά, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε βρει αυτή την άνετη για εμάς θέση. Και μην σκέφτεστε ότι πρέπει απαραίτητα να καθίσετε οκλαδόν. Μπορεί αυτή η θέση να είναι σε μία καρέκλα, μπορείτε να ξαπλώσετε, μπορείτε απλά να κάτσετε στο πάτωμα σε μία θέση που σας βολεύει, όπως θέλετε. Αρκεί η σπονδυλική σας στήλη να είναι όσο γίνεται σε ευθεία θέση, να είστε ευθυτενείς. Όταν είστε έτοιμοι, εστιάστε την προσοχή σας στην περιοχή της καρδιάς και δημιουργήστε μία πρόθεση για τη σημερινή ημέρα. Τι θα θέλατε να συμβεί, πώς θα θέλατε να είναι η σημερινή ημέρα με το δεδομένο που έχετε. Κλείστε τα μάτια και στρέψτε όλη σας την προσοχή στην αναπνοή σας. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Γεμίστε την κοιλιά σας, το θώρακα και εκπνεύστε βαθιά από το στόμα. Βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Έκπνοή από το στόμα. Η εκπνοή είναι ήρεμη, είναι μαλακή, με τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια. Και συνεχίζοντας σε αυτή τη διαδικασία, παρατηρήστε τα μηνύματα που σας μεταφέρει αυτή τη στιγμή το σώμα σας. Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ενόχληση ή ακόμα και πόνος, αν υπάρχει κάποιο σφίξιμο σε κάποιο σημείο του σώματος και πώς το νιώθετε αυτό, πώς είναι η αναπνοή σας, πώς είναι η εισπνοή σε σχέση με την εκπνοή. Πώς είναι η δεξιά σας πλευρά σε σχέση με την αριστερή πλευρά του σώματος. Πώς νιώθετε την περιοχή των ποδιών, της λεκάνης. Πώς αισθάνεστε την περιοχή της καρδιάς. Πώς αισθάνεστε τα χέρια σας, τους ώμους σας, το λαιμό σας και το κεφάλι σας, το πρόσωπό σας. Δεν θέλω να το σκεφτείτε πάρα πολύ νοητικά, απλά φέρτε στην επιφάνεια την αίσθηση που έχετε, τα μηνύματα που σας μεταφέρει το σώμα σας, καθώς εσείς εισπνέετε από τη μύτη και εκπνέετε από το στόμα. Και μέσω της αναπνοής συνδεθείτε με αυτά τα μέρη στο σώμα σας και στείλτε τους αγάπη, στείλτε τους φροντίδα. Θυμίστε στο σώμα σας πως παραμένει υγιές και ακλόνητο ό,τι και αν συμβαίνει γύρω. Το ίδιο και ο νου σας. Και τώρα αφήστε την εκπνοή να γίνει και αυτή μέσω της περιοχής της μύτης. Τώρα λοιπόν εισπνέω από τη μύτη, εκπνέω από τη μύτη και φέρνω την προσοχή μου σε αυτά τα μέρη του σώματος που τα νιώθω ότι χρειάζονται λίγο περισσότερο φροντίδα αυτή τη στιγμή. Είναι ενδεχομένως πιο σκληρά. Έχουν κάποια ενόχληση, σφίξιμο, μπλοκάρισμα.
πάρτε το χρόνο σας σαν να σκανάρετε το σώμα σας και σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία στείλτε εκπνοή. Μέσω της εισπνοής πάρτε την ενόχληση, μέσω της εκπνοής στείλτε φροντίδα. Ευγνωμοσύνη για το ότι το σώμα και ο νους είναι εδώ, σε απόλυτη υγεία. Και η ψυχή μένει αλόβητη σε όλο αυτό που περνάμε. Μέσω της αναπνοής συνειδητοποιήστε ότι μπορούν αυτά τα σημεία να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν. Και μπορεί ολόκληρο το σώμα και ο νους να απολαύσουν μερικές στιγμές χαλαρότητας. Εισπνοή από τη μύτη τώρα. Εκπνοή από τη μύτη. Και αφήστε την εκπνοή και πάλι να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια. Και φυσικά ο νους σας θα φεύγει και θα χάνεται σε σκέψεις. Και είναι πάρα πολύ λογικό να το κάνει. Μιας και αυτή είναι η φύση του νου μας. Έτσι λοιπόν, τώρα θα ήθελα κάθε φορά που συνειδητοποιείτε ότι ο νους έχει ταξιδέψει μαζί με μία σκέψη, επιστρέψτε το νου σας πίσω, στην περιοχή της καρδιάς. Εκεί όπου τοποθετήσαμε την πρόθεση αυτής της ημέρας. Και αφήστε την καρδιά να γίνει η άγκυρά σας. Και τοποθετήστε στην περιοχή της καρδιάς μια ωραία ανάμνηση, μια ωραία εικόνα, ένα όνειρο που έχετε. Κάτι που σας γεμίζει με χαμόγελο, που σας γεμίζει ευγνωμοσύνη, που σας γεμίζει χαρά. Εστιάστε το νου σας σε αυτό το κάτι, σε αυτή την εικόνα. Και σε αυτό το συναίσθημα της χαράς, αφήστε την ευγνωμοσύνη να σας πλημμυρίσει. Να πλημμυρίσει κάθε κύτταρό σας. Και από τα δάχτυλα των ποδιών πάρτε μια βαθιά εισπνοή ως την κορυφή του κεφαλιού, γεμάτη ευγνωμοσύνη εισπνοή. Και από την κορυφή του κεφαλιού επιστρέψτε γεμάτη με το αίσθημα της χαράς ως τα δάχτυλα των ποδιών. Ο νους εστιασμένος σε μια όμορφη εικόνα, σε ένα όμορφο όνειρο που έχετε. Και η αναπνοή κουβαλάει μαζί της όμορφα συναισθήματα που σας γεννάει αυτή η εικόνα. Κάθε φορά που μια αγχωτική, δυσάρεστη σκέψη έρχεται στο νου σας, αντικαταστήστε την με μια ευχάριστη εικόνα. Κάτι που φυσικά σας κάνει να χαμογελάτε. Και κάντε αυτή την άσκηση όσες φορές χρειαστεί. Κάθε φορά που μια αγχωτική σκέψη έρχεται, στη θέση της τοποθετήστε κάτι που σας κάνει να χαμογελάτε. Κάτι που ονειρεύεστε να συμβεί, κάτι που έχει ήδη συμβεί. Κάτι που τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει στη ζωή σας. Και αντικαταστήσετε την αγχωτική, τη δυσάρεστη σκέψη με κάτι ευχάριστο. Όσες φορές χρειαστεί. Σε αυτό το σημείο, αν τα μάτια κλείσουν, και τονίζω μόνο εάν σας είναι εύκολο να κλείσετε τα μάτια, μόνο αν βγαίνει φυσικά, χωρίς να σας στρεσάρει, η αντικατάσταση της δυσάρεστης σκέψης με μια ευχάριστη εικόνα ίσως γίνει λίγο πιο απλή. Αν όμως το να κλείσετε τα μάτια σας δημιουργεί έξτρα στρες, κρατήστε τα ανοιχτά, ελαφρώς κλειστά ενδεχομένως. Πάρτε 3 βαθιές αναπνοές από την κορυφή του κεφαλιού ως τα δάχτυλα των ποδιών. Και από τα δάχτυλα των ποδιών
ως την κορυφή του κεφαλιού. Ολόκληρο το σώμα γεμίζει αναπνοή. Και όταν νιώσετε έτοιμοι, όταν νιώσετε ότι αυτή η πρακτική έχει ολοκληρωθεί, επιστρέψτε στη φυσιολογική σας αναπνοή και πολύ ήρεμα, πολύ γλυκά, ξεκινήστε να κάνετε μαλακές κινήσεις με το σώμα σας. Μπορείτε να γύρετε ελαφρώς μπροστά, να ανοίξετε το στέρνο προς τα πίσω, να τεντώσετε τα πόδια. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα έχει ξεπιαστεί πριν σηκωθείτε και συνεχίσετε την ημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μείνουμε σε επαφή μέσω του γιατί όχι όλες αυτές τις δύσκολες μέρες. Αυτή είναι μία εύκολη σχετικά πρακτική που μπορεί ο καθένας από εσάς να εφαρμόσει όσες φορές τη μέρα χρειάζεται. Θα με βρείτε στο Instagram, Έλενα Μουρατίδου, και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιαδήποτε απορία, να συζητήσω οτιδήποτε θέλετε, να παραμείνω δίπλα σας με όποιο τρόπο μπορώ. Σας ευχαριστώ πολύ.